Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ειδικό βάρος θα έχουν για την Ελλάδα τα Eurogroup της 11ης Μαρτίου και της 13ης Ιουνίου, καθώς σε αυτά θα εξεταστεί με τα μνημονιακή πρόοδος της ελληνικής οικονομίας. Η δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της Κομισιόν θα δημοσιευθεί στις 27 Φεβρουαρίου και από το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής θα εξαρτηθεί το εάν η Ελλάδα θα εξασφαλίσει την έγκριση του Eurogroup στις 11 Μαρτίου για την εκταμείευση της δόσης των περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ που εκκρεμεί από τα κέρδη των ομολόγων. Με την φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων να έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό, ο αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία αυξάνεται διαρκώς. Μήνα με τον μήνα αυξάνονται συνεχώς οι οφειλέτες που έρχονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης από την εφορία, είτε πρόκειται για κατασχέσεις χρηματικών ποσών, είτε ακινήτων για χρέη που ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Ενδεικτικά της κατάστασης είναι τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων για τον Νοέμβριο του 2018, όπου για άλλη μία φορά καταγράφεται ρεκόρ τόσο στους οφειλέτες που αντιμετωπίζουν μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης, όσο και σε αυτούς που έχουν ήδη επιβληθεί. Νέα έργα αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στο 2019, τα οποία εκτός από το ότι θα επιλύσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεκάδων περιοχών θα συμβάλλουν και στην τουριστική όθησή τους. Η νέα γραμμή 4 του μετρό, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, η υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας, αλλά και το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι μερικά μόνο από τα έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στη νέα χρονιά, αλλάζοντας το συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα και μέσα σε 616,70 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,16%. Μεικτές στάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.